Καλημέρα από το www.elislasop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα της Adobe και όχι φυσικά μόνο. Παρασκευή σήμερα και το μάθημα για το Adobe Photoshop είναι εδώ για όλους εσάς, ένα μάθημα που θα ενθουσιάσει σίγουρα τους φωτογράφους, στο οποίο λοιπόν θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μαζική επεξεργασία δημιουργώντας ένα droplet στο Photoshop και μπορούμε να κάνουμε, πώς μάλλον θα μπορέσουμε να κάνουμε μαζική επεξεργασία σε φωτογραφίες χωρίς να μπαίνουμε καν στο Photoshop. Οπότε λοιπόν θα δούμε πώς μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα πολύ ωραίο καλούδι μέσα στο Photoshop, πώς μπορούμε να το κάνουμε export και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε εκτός του Photoshop για να κάνουμε λοιπόν μαζικές επεξεργασίες χωρίς να χρειάζεται να κουραζόμαστε. Ένα λοιπόν action το οποίο τρέχει για εμάς έξω από το Photoshop και φυσικά ονομάζεται droplet. Οπότε, τι είναι Droplet? Όπως είπαμε λοιπόν, Droplet είναι μια μίνι εφαρμογή η οποία δημιουργείται από εμάς, η οποία περιέχει τις ρυθμίσεις που ορίζουμε εμείς και το αποτέλεσμα φυσικά που θέλουμε να πετύχουμε στις φωτογραφίες μας. Ένα μικρό λοιπόν σενάριο είναι το εξής. Φανταστείτε λοιπόν να έχετε φωτογραφίες από ένα πελάτη, ή φωτογράφοι κυρίως, στον οποίο θέλετε να στείλετε δείγματα, αλλά δεν θέλετε να στείλετε ολόκληρο το μέγεθος των φωτογραφιών, γιατί ο πελάτης σας θα πάει απευθείας στον επόμενο ακριβώς φωτογράφο και θα τυπώσει τις φωτογραφίες σας. Οπότε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την κάθε φωτογραφία μας με ένα λογότυπο, ίσως και με ένα φυσικά πολύ μικρότερο μέγεθος. Οπότε φανταστείτε λοιπόν αυτό το σενάριο να πρέπει να γίνει σε 100 φωτογραφίες, ας πούμε έτσι. Φυσικά η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να γίνει και με το Lightroom, αλλά μπορεί να γίνει και με το Photoshop μέσα λοιπόν από κάποιο action. Φυσικά αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα, πολύ, θα λέγαμε πολύπλοκα. Θέλουμε κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο άμεσο και να το έχουμε φυσικά έτοιμο στην επιφάνεια εργασία μας για να μπορούμε να τρέχουμε απευθείας πάνω του και να το ορίζουμε λοιπόν εμείς, να κάνουμε λοιπόν αυτά ακριβώς που θέλουμε σε άμεσο χρόνο χωρίς να κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οπότε, για αρχή θα δημιουργήσω ένα action μέσα λοιπόν στο Photoshop, το οποίο στη συνέχεια θα το αποθηκεύσω σαν μικρο εφαρμογή, την οποία θα την αποθηκεύσω όπου θέλω εγώ λοιπόν στον υπολογιστή μου. Οπότε, πηγαίνουμε στο πανελάκι των Window και επιλέγουμε από εδώ τα Actions. Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν κάποια actions, τα οποία φυσικά είναι τα default action που παίρνουμε γενικότερα με το Photoshop. Τέλεια, και θα κάνω κλικ στη δημιουργία νέου action. Πολύ ωραία. Θα το ονομάσουμε Preview for client ή client σκέτο. Πολύ ωραία. Οπότε αυτό σημαίνει δείγμα ουσιαστικά για τον πελάτη. Θα κάνουμε κλικ στο record. Πολύ ωραία. Και θα πάμε στη συνέχεια να βάλουμε μια φωτογραφία. Βλέπετε ότι το action, για όσους δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ, υπάρχει ένα μάθημα ολόκληρο για τα action, το οποίο μάθημα σίγουρα μπορεί να σας βοηθήσει στο έπακρο. Γενικότερα το action καταγράφει οτιδήποτε κάνουμε στον υπολογιστή μας. Όταν λοιπόν έχουμε πατήσει την εγγραφή, βλέπετε το κόκκινο κουμπάκι όπως τα παλιά βίντεο είναι πατημένο. Οπότε λοιπόν καταγράφει τα πάντα στο Photoshop αυτή τη στιγμή και μετά λοιπόν μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτή την αυτοματοποιημένη διαδικασία και να την επαναλάβουμε σε οποιαδήποτε λοιπόν φωτογραφία θέλουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχει γράψει τίποτα μέσα. Βλέπετε, απλά έχει το όνομα του action. Οπότε λοιπόν πηγαίνουμε file και κάνουμε click στο open. Θα πάω λοιπόν στο desktop μου, όπου έχω εδώ πέρα ήδη ένα φακελάκι το οποίο το έχω ονομάσει shopping, ας πούμε, και έχω λοιπόν κάποιες φωτογραφίες. Υποτίθεται που έχω φωτογραφίσει σε ένα κατάστημα. Πολύ ωραία. Κάνω κλικ λοιπόν στο open, στην πρώτη φωτογραφία που βλέπω. Ωραία. Θα δούμε λοιπόν αυτομάτως εδώ πέρα έχει ανοίξει, ήδη έχει μπει μέσα στο action μία εντολή open. Πολύ ωραία. Επόμενη λοιπόν επιλογή είναι image και επιλέγουμε image size. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν δεν πηγαίνουμε ποτέ με pixel, ούτε λοιπόν με εκατοστά που βλέπω πολλούς να δουλεύουν ακόμα με εκατοστά μες στο Photoshop. Δεν υπάρχουν τα εκατοστά στο Photoshop, έτσι υπάρχουν μόνο τα pixel της οθόνης. Αλλά δεν επιλέγουμε καθόλου pixel, γιατί άλλα είναι τα pixel όταν δουλεύουμε οριζοντίως και άλλα τα pixel όταν δουλεύουμε κατακόρυφα. Οπότε λοιπόν αν βάλουμε π.χ. 1024x768 εδώ πέρα λοιπόν pixel, όταν πηγαίνει σε οριζόντια φωτογραφία θα παίρνουμε πολύ σωστά αποτελέσματα, αλλά όταν δουλεύουμε σε κάθετη φωτογραφία θα γίνεται πίτα η φωτογραφία μας, θα γίνεται πατημένη, οπότε δεν θέλουμε αυτό. Οπότε μια πολύ σωστή πρακτική είναι να δουλεύουμε με επί της 100. Οπότε λοιπόν η φωτογραφία μας θα μειώνεται επί της 100 σύμφωνα λοιπόν με τις διαστάσεις που έχει. Οπότε λοιπόν θα την πάμε στο 15% ας πούμε και θα πατήσουμε το OK. Αυτομάτως βλέπουμε το image size εδώ. Φυσικά η φωτογραφία μου δεν είναι τόσο μικρή όσο φαίνεται εδώ, γιατί είναι πολύ χαμηλά
το size. Τώρα λοιπόν είναι στο πραγματικό της μέγεθος. Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν το image size ότι έχει μπει κάτω από το open. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν θα βάλουμε και ένα, θα λέγαμε logo, το οποίο θα το ονομάσουμε logo, έτσι, για πολύ γρήγορα τώρα. Θα βάλω μια άλλη γραμματοσειρά, πιο παχιά ίσως, την impact, ή θα βάλουμε το λογότυπο του καταστήματός μας, έτσι. Ανάλογα λοιπόν με το τι θέλουμε να πετύχουμε και το τι θέλουμε να βάλουμε. Νομίζω το logo αυτό θα κάτσει μια χαρά και στις οριζόντιες αλλά και στις κάθετες φωτογραφίες. Αν το μεγαλώναμε περισσότερο θα μας έκοβε το logo αριστερά και δεξιά στις κάθετες. Οπότε λοιπόν εδώ είναι μια χαρά. Φυσικά θα πάει σε λευκό χρώμα. Πολύ ωραία. Κλείξτε επιβεβαίωση. Και φυσικά θα χαμηλώσουμε το opacity γύρω στο μισό για να μπορεί να δει ο πελάτης από πίσω τι γίνεται. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Βλέπετε λοιπόν έχει πάρει και το text layer που έχουμε δημιουργήσει αλλά και το set current layer, δηλαδή το opacity που μειώσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Έπειτα θα πάμε στο background, θα κάνουμε δεξί κλικ και θα κάνουμε κλικ στην επιλογή flatten image για να λοιπόν κουμπώσει όλο αυτό μέσα λοιπόν. Και στη συνέχεια θα πάμε στην επιλογή save, να σώσουμε δηλαδή την φωτογραφία μας. Φυσικά θα την αποθηκεύσει πάνω στην αρχική μας φωτογραφία, οπότε προσοχή, μην χάσουμε τη φωτογραφία μας. Αυτό θα γίνει μόνο τώρα, έτσι. Θα κάνουμε κλικ στο quality, νομίζω το 9 είναι μια χαρά. Και μετά θα κάνουμε κλικ στο close. Πολύ ωραία. Οπότε βλέπετε έχει πάρει όλα αυτά λοιπόν μέσα στο action μας. Πατάμε ένα stop. Πολύ ωραία. Και πηγαίνουμε λοιπόν τώρα στο φακελάκι shopping, το οποίο το έχω στην επιφανεργασία μου. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει δημιουργήσει αυτό, το οποίο φυσικά έχει πατήσει πάνω στην αρχική μου φωτογραφία. Προσοχή βέβαια, γι' αυτό τον λόγο να δουλεύετε, να παίρνετε το φακελάκι σας, να το κάνετε ένα copy και ένα paste στην επιφανεργασία σας, ας πούμε, για να μην έχετε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν τώρα, αν έρθω εδώ πέρα, π.χ. μάλλον, όχι βασικά, θα το κάνω ως εξής. Θα πάω λοιπόν στο Photoshop τώρα, έχω πατήσει stop αν θυμάστε, και θα πάω στο file, automate, και θα κάνω κλικ στην επιλογή create droplet. Κάνουμε λοιπόν κλικ. Το πανελάκι που ανοίγει είναι σχεδόν παρόμοιο με του action. Οπότε λοιπόν πάμε πρώτα στην επιλογή save droplet in desktop. Θα το ονομάσω λοιπόν, όπως είπαμε, preview for, ας πούμε, client. Πολύ ωραία. Βλέπετε ότι αποθηκεύεται σε exe. Οπότε λοιπόν είναι εκτελέσιμο αρχείο. Φυσικά στο Mac θα έχει άλλη κατάληξη. Κλικ λοιπόν στο save και θα κάνουμε κλικ στις επιλογές override action, open commands και φυσικά suppress file κτλ. Είναι κάποιες επιλογές οι οποίες ουσιαστικά θέλουμε να μην μας διακόψει την όλη λοιπόν δημιουργία του εφαρμογή μάλλον του droplet πάνω στις φωτογραφίες μας από διάφορα μικρά πραγματάκια και οτιδήποτε λοιπόν λάθος βρει στο droplet να μας κάνει log errors του file. Οπότε λοιπόν κάνουμε κλικ στο save as, να μας δημιουργήσει λοιπόν ένα txt αρχείο, βλέπετε, text, το οποίο θα το ονομάσουμε error, σε περίπτωση λοιπόν που γίνει κάποιο λάθος να μας ενημερώσει μέσα στο error λοιπόν log ότι ξέρετε έγινε το λάθος για αυτόν τον λόγο. Πολύ ωραία λοιπόν, κάνουμε κλικ στο OK και αυτομάτως θα δούμε ότι θα αποθηκευθεί στην εργασία μας, στην επιφάνεια μας. Κάνω ένα minimize στο Photoshop και να δούμε λίγο που βρίσκεται, είναι φυσικά στην άλλη οθόνη, μισό λεπτό. Να το λοιπόν, preview for client droplet. Βλέπετε, εξέ. Τέλεια. Οπότε λοιπόν τώρα, αν έρθω εδώ πέρα π.χ. στο φακελάκι όπου έχουμε πει, έχουμε κάνει copy-paste κάπου αλλού. Λοιπόν, για να μην χάσουμε τις φωτογραφίες μας, το μέγεθός μας βέβαια, έτσι. Πηγαίνουμε λοιπόν εδώ, π.χ. στη δεύτερη φωτογραφία και τη ρίχνουμε απλά πάνω στο εικονίδιο. Βλέπετε, ανοίγει το Photoshop, κάνει διεργασίες, κλείνει τη φωτογραφία και είναι έτοιμη. Κοιτάξτε. Μπαμ. Πραγματικά είναι πολύ ψαρωτικό. Και σίγουρα πολλοί τώρα θα έχετε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είμαι το μόνο σίγουρο αυτό γιατί και εγώ έτσι είχα μείνει. Λοιπόν, κάνω ένα delete τώρα στις φωτογραφίες που έχω ήδη πειράξει. Βλέπετε κάτι άλλα άχρηστα αρχεία βέβαια που δεν μου χρειαζόντουσαν. Όπως αυτά εδώ, ας πούμε. Λοιπόν, και θα ρίξω όχι μόνο τη φωτογραφία, αλλά όλο το φάκελο. Κοιτάξτε εδώ. Μπούμ. Απλά λοιπόν τώρα περιμένουμε το Photoshop να κάνει την όλη τη δουλειά. Χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να μπούμε εμείς στο Photoshop, μπαίνει το droplet μέσα στο Photoshop, κάνει την όλη αυτή τη διεργασία και τελικώς θα μας κάνει το export, το οποίο φυσικά θα μας ολοκληρώσει όλο το φακελάκι, το οποίο θα είναι έτοιμο πλέον να πάει στον πελάτη, έτσι. Είναι πραγματικά πολύ δυνατό. Τα droplet μπορούν να τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορα πράγματα, όχι μόνο για να μικραίνουμε και να βάζουμε υδατογράφημα, αλλά για να κάνουμε μαζικές επεξεργασίες, ας πούμε, ασπρόμαυρου κτλ.
ή γενικότερα άλλων λοιπόν εφέ, τα οποία δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε κάθε φωτογραφία για να την πειράζουμε. Γενική λοιπόν μαζική επεξεργασία μέσα λοιπόν από ένα droplet. Βλέπετε πώς δουλεύει. Μιλάμε και κάνει δουλειά μόνο του. Βλέπετε ο σκλάβος μας στο Photoshop δουλεύει για εμάς, χωρίς εμάς. Βλέπετε, αυτή είναι η λογική των προγραμμάτων, να μην μας κουράζουν καθόλου, να δουλεύουν λοιπόν για εμάς άμεσα, εύκολα και γρήγορα. Οπότε λοιπόν στο τέλος θα πάρουμε ένα τελικό και πολύ καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, επειδή δεν ζούμε σε ένα πολύ όμως αρμονικό κόσμο, ειδικότερα όταν δουλεύουμε σε Windows, γιατί σε Mac νομίζω δεν θα σας παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα, σε Windows μπορεί να σας βγάλει κάποια σφάλματα του στυλ ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η εφαρμογή, να σας βγάλει κάποιο μήνυμα λάθος. Αυτό φυσικά συμβαίνει γιατί πρέπει να γυρίσετε το Photoshop να τρέχει σαν administrator, και φυσικά θα σας δείξω πώς θα γίνει αυτό, και ίσως μπορεί να χρειαστεί να κάνετε να τρέχει και το droplet σαν administrator. Οπότε λοιπόν αφήνουμε αυτό να κάνει τη δουλειά του. Και πηγαίνουμε λοιπόν, αν σας βγάλει γενικότερα κάποιο σφάλμα, θα πάτε πάνω λοιπόν στο droplet, θα κάνετε δεξί κλικ, θα επιλέξετε λοιπόν ή το Run as Administrator, αλλά αν δεν σας δουλέψει αυτό, θα πάτε στο Properties και θα επιλέξετε το Compatibility και θα κάνετε κλικ στην επιλογή Run this program as Administrator. Επίσης θα πάτε και στο Photoshop, οπότε λοιπόν να πάω στο Photoshop. Εδώ πέρα λοιπόν, πολύ ωραία, λοιπόν είτε στο 86 στο 30 διάμπιτο, δηλαδή είτε στο 6 τετράμπιτο, και θα βρούμε λοιπόν το Adobe Photoshop και θα πάμε φυσικά στην επιλογή εδώ λοιπόν του Photoshop Exe, δεξί κλικ λοιπόν και επιλέγουμε Properties και βλέπετε στο Compatibility έχω ήδη επιλέξει Run this program as an administrator, γιατί μου κάνει κάποια σφαλματάκια για μένα και μου σπάσε τα νεύρα. Οπότε λοιπόν τώρα δουλεύει μια χαρά και νομίζω έχουμε τελειώσει. Ναι, θα δούμε λίγο τι κάναμε. Βλέπετε πλέον όλα έχουν το logo και το μέγεθος που έχουμε λοιπόν εμείς ορίσει. Βλέπετε λοιπόν στο κάθετο ένα θεματάκι εδώ. Μας το κάνει κάπως λάθος αυτό για κάποιο λόγο, δεν πειράζει όμως. Βλέπετε εδώ πέρα το κάθετο δουλεύει μια χαρά. Για το προηγούμενο δεν ξέρω τι έγινε. Και εδώ πέρα βλέπετε πολύ πιο μικρό. Ίσως ήταν. Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει. Πάντως υπάρχει ένα logo και υπάρχει λοιπόν η όλη διαδικασία αυτή που θέλαμε να κάνουμε. Πολύ πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν από το www.elislasop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο είδαμε πώς δημιουργούμε ένα droplet, πώς το εφαρμόζουμε, πώς το εξάγουμε και πώς ρίχνουμε πάνω του φωτογραφίες. Και φυσικά είδαμε πώς μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα τα οποία μπορούν να μας δημιουργηθούν μέσα λοιπόν από τις ρυθμίσεις των Windows, όπως λοιπόν να τρέξουμε το Photoshop σαν administrator. Να είστε καλά, φυσικά να συνεχίζετε να δουλεύετε στο Photoshop, στο κορυφαίο πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφίας, και να μην ξεχνάτε να επισκέψετε το elislasop.com, το site στο οποίο μαθαίνετε τα πάντα, εύκολα, γρήγορα και φυσικά οικονομικά. Να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα.